παρουσία εμένα και του Δημήτρη στην παραλία πιστεύω ότι λειτουργήσε καταλυτικά. Να βρουν το χαμόγελο τους πάλι η Αποστολία και ο Παρασκευάς. Το σημερινό πρωινό, το οποίο βρέθηκαν καινούργια μέλη, εμένα προσωπικά και στους φίλους μου μας είναι αδιάφορο. Στον χώρο που έχουμε φτιάξει δεν είναι ευπρόδεκτος κανένας και το ξεκαθάρισα χθες ο ίδιος στον Οροκλό και στον Αλεξάνδρου ότι στο σαλονάκι εκείνο και στο πάγκο και θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, δεν υπάρχει να περάσετε ούτε να κάτσετε, οπότε δεν είναι πλέον κοινόχρηστο και θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να το σεβαστείτε. Εγώ λέω ότι είναι το καψιμί των αξιωματικών και μάλλον εμείς δεν είμαστε αξιωματικοί ακόμα. Όταν πάρουμε βάθμο, μπορεί και να πάμε και εμείς να κάτσουμε στο καψιμί τους. Εγώ σήμερα πάντως ξύπνησα εκεί, είδα τα παιδιά δίπλα μου και μου φάνηκε όνειρο. Όνειρο. Πάμε για τον πρώτο αγώνα ατομικής ασυλίας για σήμερα. Πραγματικά αισθάνθηκα εκείνη την ώρα χαοτισμένη, γιατί μου φαινόντουσαν όλοι ψήφοι άδικοι. Σήμερα δεν είχα καμία διάθεση να ψηφίσω κανέναν. Όταν είδα την κρεμάλα ήταν κάτι που δεν μου άρεσε καθόλου, που μου χάλασε το τσι. Και έψαχνα ένα τύπο και μία τύπησα να ανταλλάξουμε τους ψήφους μεταξύ μας, ώστε να ακυρωθούν αφού δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τον εαυτό μας, να απαλλαγώ από αυτό το βαρύ φορτίο.